Τώρα, κυρίες και κύριοι, από το πρωί σήμερα σημειώνεται διακοπή ίδρυυσης σε αρκετές περιοχές της Αθήνας λόγω βλάβης από την κακοκαιρία Μπάρμπαρα. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, οι περιοχές που πλήττονται από τις προσωρινές διακοπές είναι Ηλιούπολη, Ζωγράφου, Ήλιον, Άγιος Δημήτριος, Ηράκλειο, Κηφισιά, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη και Χαλάνδρη. Θα συνδεθούμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΔΑΠ και εκπρόσωπο των εργαζομένων, τον κύριο Μανώλη Αγγελάκη, για να πάρουμε μια καλύτερη εικόνα. Κύριε Αγγελάκη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές τις οποίες, οι οποίες δεν έχουν υδροδότηση, δεν έχουν νερό? Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες βλάβες σε κάποιες περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής, αλλά δεν υπάρχει κάποια έκθεση ή να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Σε ορισμένες των περιπτώσεων έχουν αποκατασταθεί αυτές οι βλάβες που αναφέρατε και τις υπόλοιπες που είναι σε κρεμότητα αυτή είναι τα συνεργεία της ΕΙΔΑΠ, η τεχνική της ΕΙΔΑΠ, και προσπαθούν το συντομότερο δυνατό να τις αποκαταστήσουν. Πάντα βέβαια κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ, όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι, αυτή τη στιγμή επιχειρούν και προσπαθούν να αποκαταστήσουν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, σε κρύο, χιόνι και όλα αυτά τα ακραία. Και αυτό που λέτε τώρα, κύριε Αγγελάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να προσθέσουμε εδώ στον κόσμο ότι όπως είμαστε ευαισθητοποιημένοι για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μεταφορές αυτές τις ημέρες, όπως οι άνθρωποι, οι couriers ή οι ταχυμεταφορείς, τα delivery κτλ., είμαστε ευαισθητοποιημένοι και λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν έξω με το χιόνι κτλ. Έτσι ακριβώς και η τεχνική της ΕΙΔΑΠ και της ΔΕΗ αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες. Δεν είναι ρομπότ, δεν είναι υπεράνθρωποι. Αντιμετωπίζουν ακριβώς τις ίδιες δυσκολίες και χειρότερες ακόμα, γιατί έτσι παραμένουν είναι, για ώρα. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και δυσκολίες πολύ μεγάλες, και πρέπει να το τονίζουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει να στηρίζουμε ένας τον άλλον, όχι να ρίχνουμε ευθύνες. Ακριβώς. Πιστεύετε, γενικά, η υδροδότηση δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα με την κακοκαιρία. Τα πράγματα σχετικά εξελίσσονται ομαλά, υπάρχει αποκατάσταση των βλαβών και δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ανησυχητικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια θέλει προσοχή, γιατί μέχρι την Πέμπτη θα είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό και τα συνεργεία της ΕΙΔΑΠ και η τεχνική της ΕΙΔΑΠ είναι σε επαγρύπνηση και επιφυλακή, ώστε αν προκύψει κάτι ιδιαίτερο να το αντιμετωπίσουν και να το αποκαταστήσουν αμέσως. Μάλιστα. Κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια στο έργο σας.